Εν μέσω θέρου και τα σχολεία κλειστά ήρθε το νέο νομοσχέδιο για τα σχολεία και μαζί οι διατάξει για το καυτό θέμα τη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι αντιδράσει είναι ήπιε εξαιτία του timing τη διαβούλευση, με τον πρόεδρο πάντω των δασκάλων του Νομουλάρη σα να αφήνει εχμέ για επικοινωνιακή τακτική, ζητώντα ουσιαστικό διάλογο με τι εκπαιδευτικέ ομοσπονδίε. Οφείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία να κάνει έναν ουσιαστικό διάλογο με τι εκπαιδευτικέ ομοσπονδίε κάτι που το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε. Πρέπει να υιοθετήσει προτάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος που βρίσκονται προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κλάδος δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση. Είμαστε αντίθετοι όμως στην αξιολόγηση που καθυλώνει μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα υπενθύμησε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου που νομοθετήθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών έριξε άκυρο και αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία της αξιολόγησης καταργώντας την πράξη το νόμο. Στέλνουμε το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία ότι καμία μεταρρύθμιση εκπαιδευτική δεν πρόκειται να προχωρήσει αν έχει απέναντι του λειτουργού τη εκπαίδευση. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και το, τους περα, το περασμένο Μάρτιο όταν προσπάθησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας χωρίς κανένα διάλογο να εισάγει την αυτοαξιολόγηση της, των σχολικών μονάδων. Κάτι που απέτυχε.